thank mm -hmm. you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να ανταποκριθούμε στις κρίσεις σας, στις ερωτήσεις σας, στις απόψεις σας, στις διαφωνίες σας που μας στέλνετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας που μας στέλνετε στην διεύθυνση που βλέπετε τώρα στι οθόνε σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την αγαπητή Αγγελική, με την ερώτησή της. Θα τη διαβάσω όλη και ύστερα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να απαντάμε. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς πρέπει να είναι η ενδυμασία της γυναίκας. Μια γυναίκα μπορεί να είναι σεμνή με ένα φαρδί παντελόνι. Πού φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει φούστα. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι οι γυναίκες να μην φοράνε τα ρούχα των ανδρών, αλλά μήπως αυτό ήταν μόνο για την εποχή πριν έρθει ο Χριστός, αφού τώρα ισχύει η Καινή Διαθήκη. Και τα κοριτσάκια, τα μικρά, από πόσο χρονών θα πρέπει να φοράνε μόνο φούστα, γιατί τα παιδάκια είναι απρόσεκτα όταν παίζουν, μπορεί να λερωθούν, να κτυπήσουν και άλλα πολλά. Μπορεί μια χριστιανή να φοράει πιτζάμες, μπορεί να φοράει φόρμα μέσα στο σπίτι για πιο άνετα. Και αν μια χριστιανή είναι στο επάγγελμα γυμνάστρια, είναι καθαρίστρια, μπορεί να φορέσει φόρμα στη δουλειά της. Αν οδηγάει μηχανάκι, μπορεί να φορέσει ένα φαρδί παντελόνι. Ναι αγαπητοί αγγελικοί θα πάρουμε το, τα ερωτήματά σου από την αρχή και με τη χάρη του Χριστού πιστεύω ότι θα μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία και τη χάρη, και τη χάρη του να ανταποκριθούμε στην ερώτησή σου αυτή ή μάλλον σε ερωτήσεις σου αυτές. Θα ήθελα λοιπόν ξεκινά να μου εξηγήσετε από το λόγο του Θεού πώ πρέπει να είναι η ενδυμασία τη γυναικό. Ναι, αγαπητή Αγγελική, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προ τη Μόθεο, το δεύτερο κεφάλαιο και το εννιά εδάφιο. Μα λέγει λοιπόν ο Απόστολο Παύλος ο λόγο του Θεού, ο Θεόπνευστο και Αψευδή, ο Σάφτο και οι γυναίκε, με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν εαυτά στους εαυτούς τους όχι με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτα ή ενδυμασία πολυτελή αλλά εκείνο το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η εντολή λοιπόν του Λόγου του Θεού αγαπητοί αγγελικοί και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες είναι η γυναίκα να φοράει στολή σεμνή εδώ με εδώ και σοφροσύνη. Δηλαδή η ενδυμασία της να έχει τρία χαρακτηριστικά τη σεμνότητα μάλιστα για την σεφνο, σεμνότητα ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη επιστολή του προς τη Μόθεο, ε, και ιδιαίτερα στο τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο εδάφιο ε, λέγει να κυβερνά ο πρεσβύτερος χαρακτηρι... μέσα στα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων να κυβερνά ο πρεσβύτερος τον οίκον του έχοντας τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης σεμνότητος. Η σεμνότητα λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει απαραίτητος σε όλους τους χριστιανούς, άντρες και γυναίκες και παιδιά. Ε, μάλιστα με τα πάση σεμνότητος λέγεται τα παιδιά τους, οι πρεσβύτεροι πρέπει να τα κυβερνούν και να τα μεγαλώνουν. Και η γυναίκα πρέπει να είναι πάντοτε πρώτον με στολή σεμνή. Το τι είναι σεμνό και τι είναι άσεμνο δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Πιστεύω ότι κάθε ένας άνθρωπος, κάθε μία γυναίκα γνωρίζει ότι η σεμνότηση είναι αυτό που κοσμεί και πρέπει να κοσμεί τη χριστιανή γυναίκα. Το άσεμνο είναι αυτό το οποίο δεν αρέσει καθόλου στο Θεό αλλά ούτε και στους ανθρώπους τους ευσεβείς. Με εδώ, με ντροπή, δηλαδή η ενδυμασία της να μην προκαλεί ντροπή ούτε σε αυτήν ούτε στον άντρα της, ούτε στους άλλους ανθρώπους, ούτε στους αδελφούς και τις αδελφές τους, τις Χριστιανούς εννοώ. Και τέλος με σοφροσύνη. Επίσης να έχει σοφία η γυναίκα όταν ντύνεται, να μην είναι ε, τελείως extreme, δηλαδή ακραίο ε, η ενδυμασία της και να μην προκαλεί, γιατί μερικές ενδυμασίες προκαλούν εκτός ε, από τα άσεμνα βλέμματα, προκαλούν και γέλιο. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να έχει στην ενδυμασία της τα χαρακτηριστικά σεμνότητα, ντροπή, και σοφο... σοφία και σοφροσύνη. Αλλά ακόμη ε, συνεχίζει, τι δεν πρέπει να έχει, όχι με πλέγματα τα μαλλιά της, να είναι δηλαδή εξειδικευμένες κομώσεις, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω, ούτε να στολίζεται με χρυσάφια ή μαργαριτάρια, αλλά ούτε και με ενδυμασίες πολυτελείς. Αλλά αντιθέτω, αυτό το οποίο αρμόζει στις γυναίκε που επαγγέλονται φόβο Θεού, Θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Αυτό είναι το πρότυπο τη χριστιανή γυναίκα μέσα από το λόγο του Θεού. Αλλά ακόμη μπορούμε να διαβάσουμε και από την επιστολή, την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου, το τρίτο κεφάλαιο και το τρίτο εδάφιο, τον οποίο γυναικών ο στολισμό, είναι όχι ο εξωτερικό, δηλαδή να μην στολίζεται υπέρμετρα ως προς την εξωτερική της εμφάνιση, δηλαδή με πλέγματα τριχών, με την περίθεση χρυσίων ή την ένδυση πολυτελών ηματίων. Αλλά ο στολισμός της να είναι ο, κρυπ, ο στολισμός του κρυπτού ανθρώπου, της καρδιάς τους δηλαδή, και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο διότι έτσι κάποτε όλες οι Άγιες γυναίκες που έλπιζαν στον Θεό στόλιζαν τους εαυτούς τους υποτασσόμενοι στους άνδρας τους. Άρα λοιπόν ο κανόνας για, το, για την ενδυμασία της γυναίκας είναι στο Λισεμνή, εδώ σοφροσύνη, ε, επίσης να αποφεύγονται ε, οι ενδυμασίες οι η οι, χωρίς α, μέτρο οι οποίες προκαλούν ακόμη και ε, το γέλοτα των ανθρώπων και να αποφεύγονται εντελώς τα πλέγματα των τριχών δηλαδή τα εξειδικευμένα οι εξειδικευμένε κομώσει, τα χρυσάφια, είτε στα αυτιά, είτε στο λαιμό, είτε σαν καρφίτσες είτε τα ασύμια, είτε οποιοδήποτε εξωτερικό στολισμό, και ούτε ενδυμασίε, είπαμε αφενό μην πολυτελείς αλλά ενδυμασίε και πολύ εξειδικευμένε που προκαλούν τα βλέμματα των ανθρώπων, χωρίς να έχουν κάποιο και καλό χαρακτηριστικό να δείξουν στους ανθρώπους δηλαδή την ευσέβεια και την ευλογία του Θεού. Αυτά το, τολμώ να πω ότι είναι τα χαρακτηριστικά της ενδυμασίας της γυναίκας ευθύς εξ αρχής. Ε, η, το επόμενό σου ερώτηση είναι πώς φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει φούστα η γυναίκα. Πρώτα πρώτα ε, το φαρδί παντελόνι αποτελεί σεμνή ε, στολή. Η ένδυση του παντελονιού και μάλιστα των ανδρικών ένδυμάτων όπως λέει η γραφή, δεν είναι θέμα σεμνότητος. Δεν απαγορεύει όπως θα δούμε παρακάτω ε, την, το, το ανδρικό ένδυμα το παντελόνι εν προκειμένου στη γυναίκα ο λόγος του Θεού για λόγους σεμνότητος, γιατί όπως πολύ καλά λες αγαπητοί αγγελικοί, είναι και υπάρχουν παντελόνια τα οποία πολλές φορές είναι πολύ πιο σεμνά από τις ενδυμασίες της γυναικείες. Ένα φαρδί παντελόνι, ένα άνετο παντελόνι, είναι όμως θέμα ότι στο λόγο του Θεού το παντελόνι και η ανδρική εγγένειο ενδυμασία καλείται και αποκαλείται βδέλιγμα. Και θέλω να το δούμε λιγάκι, είναι γραμμένο στο δευτερονόμιο, στο 22 κεφάλαιο και στο 5 δάφιο. «Η γυναίκα δεν θέλει φορέσει, δεν πρέπει να φοράει το ανίκονι στον άνδρα, ούτε ο άνδρας να ενδυθεί στο λίγη γυναικός, επειδή πάντες οι πράτοντες ούτω είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου». Βδέλυγμα σημαίνει αιδιαστικός στο Θεό, Σύχαμα. Είναι μια πολύ βαριά και σκληρή λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για μερικές καταστάσεις για τις οποίες μας βεβαιώνει ο Θεός ότι τη συχαίνεται. Ένα ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε είναι και η ενδυμασία από τον άντρα γυναικείων ενδυμάτων και από τη γυναίκα ανδρικών ενδυμάτων. Άρα δεν έχει, να κάνει, δεν έχει σχέση με τη σεμνότητα ή όχι την εδώ και τη σοφροσύνη αλλά έχει σχέση με την άποψη του Λόγου του Θεού, του Θεού για το πως βλέπει ο Θεός δηλαδή το γυναίκα όταν φοράει ιατρικά ρούχα ή τον άντρα όταν φοράει η γυναικεία ρούχα. Επίσης λες, λες αγαπητή Αγγελική στην Παλαιά Διαθήκη λέει οι γυναίκες να μην φοράνε όπως είπαμε τα ρούχα των ανδρών μήπως αυτό ήταν μόνο για την εποχή πριν έρθει ο Χριστός αφού τώρα ισχύει η Καινή Διαθήκη. Η αλήθεια είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες δεν ισχύουν για μας σήμερα και μάλιστα δεν έχουν και καμία λογική. Όμως θα επιμείνω σε αυτό το οποίο λέει η Γραφή Βδέλιγμα. Εάν ψάξουμε δηλαδή μέσα στην Πετάτευχο που έδωσε ο Μωυσής, δηλαδή στο νόμο του Μωυσή, τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή για να δώσει στο λαό Ισραήλ, εάν προσέξουμε με λεπτομέρεια και με ακρίβεια πότε και σε ποια χαρακτηριστικά ε, ο Θεός αποκαλεί ε, κάτι σαν θέλημα, όχι σαν απαγορευμένη διαταγή σαν κάτι που διατάζει ότι απαγορεύεται αλλά κάτι το οποίο χαρακτηρίζει βδέλυγμα θα δούμε ότι όλα αυτά έχουν άμεση ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτά έτσι πως τα έχω ψάξει και τα έχω βρει μέσα από το Λόγο του Θεού και αναφέρομαι ε, Πρώτον, λέει η Γραφή τα είδωλα και τα ειδωλόθητα, στο ΚΑΠΑΖΙΤΑ Δευτερονόμιο 15, 27-15, τα είδωλα και τα ειδωλόθητα τα αποκαλεί ο Λόγος του Θεού δέλυγμα. Τα οποία βεβαίως και σήμερα απαγορεύονται μέσα από το Λόγο του Θεού και από την Καινή Διαθήκη, αφού ο Θεός έδωσε εντολή στους Αποστόλους, στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, για τους εθνικούς να απαγορεύονται ανάμεσα στα άλλα, που είναι το πνιχτό, η πορνεία, και τα ειδωλόθητα και τα είδωλα. Το επόμενο είναι το χρυσάφι των εντόλων που είναι στο 7, 26. 7 Δευτερονόμιο, 26 εδάφιο είναι ο πλουτισμός μέσα από τα είδωλα. Δηλαδή απαγορεύει ο λόγος του Θεού να πουλήσουμε ένα είδωλο και να πάρουμε τα λεφτά ή να πάρουμε το χρυσάφι του ιδόλου και να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά. Αυτό μάλιστα λέγει ότι αν το κάνουμε και το φέρνουμε στο σπίτι μας είναι ανάθεμα. Και σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό απαγορεύεται στο χριστιανό να πλουτίζει από τα είδωλα ή να παίρνει τα χρήματα των ειδώλων έστω και αν δεν τα λατρεύει και αν δεν τα προσκυνάει. Το επόμενο είναι στο 17.1 Ιωταζήτα 1 μιλάει θυσία με μόμο που αφορά τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους. Είναι αυτοί που με επίγνωση της, α, α, μάλιστα να το διαβάσω από μέσα πως το λέει στην, στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, εις πάσα να σέβιαν η οργή του Θεού αποκαλύπτωται από τον ουρανό επί πάσα να σέβιαν και αδικίαν ανθρώπων οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ενώ γνωρίζουν την αλήθεια την κρατούν χάρινες χρουκέρδους ή χάρην οποιοδήποτε άλλου ωφέλους. Αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τι ο, Θεός, ο λόγος του Θεού λέγει αυτοί α, ισχυρίζονται τα αντίθετα για το δικό τους το συμφέρον, για ίδιο συμφέρον. Ε, επίσης στο Ιτα 9-18-9 αλλά και ΚΑΠΑ 18 αναφέρεται στα βδελίγματα των εθνών που είναι μαντίες, μαγίες, ανθρωποθυσίες κλπ. Ε, και αυτά στη Γενή Διαθήκη θεωρούνται επίσης δελίγματα, έργα σαρκός και αμαρτίες μεγάλες. Τέλο, ε, τέλος, όχι τέλος, συνέχεια στο, Κ, στο ε, ΚΓ, δηλαδή στο 23-17-18 αναφέρεται στη διαστροφή, στην, στην δηλαδή στους πόρνους και στους κίνεδους και στους πάσης φύσεως σαρκικούς σαρκολάτρες, σαρκικούς αμαρτωλούς. Και στην Καινή Διαθήκη, τα έργα της Αρκός αποτελούν αμαρτία που αν είναι συνεχόμενη και εκούσια και δεν μετανοεί φτάνει και γίνεται και α, Θανάσιμος. Ε, επίσης στο ΚΔ στο 24-4 εδάφιο αναφέρεται ε, σαν δέλυγμα η πορνεία και η μοιχεία, ο δεύτερος γάμος δηλαδή και μάλιστα στο Μαλαχία στο δεύτερο κεφάλαιο 16 εδάφιο λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο, ο Θεός μισεί τον άνθρωπο ο οποίος χωρίζει τη γυναίκα της νεότητός του. Επίσης στο 25ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, πάλι και στο 16 εδάφιο, δέλιγμα ονομάζει τα διάφορα πλαστά ζήγια, δηλαδή την απάτη, την αδικία εκπρομελετης τη συνειδητή, την εκούσια απάτη, αμαρτία, την εκούσια απάτη, που πάλι ο λογος του Θεού τη θεωρεί και αυτήν σχεδόν θανάσιμη αμαρτία. Και τέλος στο, 5ο, στο ΚΒ, στο 22 που διαβάσαμε και προηγούμενα κεφάλαιο, στο πέντε εδάφιο, μιλάει για αυτό που διαβάσαμε, για την αλότρια ενδυμασία, δηλαδή ο άντρας να μην φοράει γυναικεία ενδύματα και η γυναίκα ε, ανδρικά ενδύματα. Αυτά είναι και όλα όσα αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα, όχι στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στο νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή για να δοθεί στο λαό Ισραήλ και τα οποία αποκαλεί βδελίγματα. Όλα αυτά και τα α, εννιά αυτά βδελίγματα έχουν άμεση ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη και αποτελούν πολλές φορές και θανάσιμη αμαρτία, εάν μάλιστα δεν μεταεννοεί ο άνθρωπος, ε, με τα βεβαιότητα αποτελεί θανάσιμη αμαρτία. Άρα λοιπόν το θέμα του, του παντελουνιού για τη γυναίκα ή των γυναικείων ενδυμάτων για τον άντρα είναι ευδέλιγμα εις το Θεό, έχει ανταπόκριση στην Καινή Διαθήκη μόνο και μόνο επειδή ο λόγος του Θεού χαρακτηρίζοντας αυτό ευδέλιγμα μας φανερώνει ότι ο Θεός βδελήτεται, συχαίνεται, ε, δεν μπορεί να βλέπει καθόλου τους ανθρώπους που πράττουν αυτά τα συγκεκριμένα αμαρτήματα. Ε, Τώρα στην επόμενη ερώτηση σου λες μία χριστιανή μπορεί να φοράει πιτζάμες. Εάν οι πιτζάμες θεωρούνται, που έτσι εγώ το θεωρώ, ότι είναι ανδρική ενδυμασία, έχει την ίδια λογική και πάλι αποτελεί βέληγμα, γιατί το βέληγμα δεν είναι μόνο όταν είμαστε ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερος όταν είμαστε και μόνοι μας ενώπιον του Θεού. Μπορεί να φοράει φόρμα μέσα στο σπίτι για πιο άνετα, Εάν η φόρμα και πάλι είναι ανδρική ενδυμασία ε, και πάλι μέσα στο σπίτι θεωρώ ότι αποτελεί βδέλιγμα αλλά καλό θα ήταν οι γυναίκες να, το, να αποφεύγουν τη φόρμα εφόσον δεν είναι υποχρεωμένες να τη φοράνε. Και, ανα, και, εξηγώ τι α, εννοώ όταν λέω είναι υποχρεωμένες. Λες εσύ την επόμενη ερώτησή σου αγαπητή Αγγελική. Αν μια χριστιανή είναι στο επάγγελμα γυμνάστρια ή είναι καθαρίστρια, μπορεί να φορέσει φόρμα στη δουλειά τη. Βέβαια, εδώ αλλάζουν τα πράγματα, βεβαίω μπορεί, είναι στολές εργασία αυτό, δεν το φοράει επειδή θέλει η γυναίκα ε, γιατί της αρέσει, αλλά το φοράει γιατί είναι υποχρεωμένη να το κάνει ή τα νομοθεσία του κράτους είτε από την ομοθεσία της εργασίας της, είτε από τη φύση της εργασίας της. Άρα λοιπόν στολές εργασίας βεβαίως και μπορεί η γυναίκα να φορά, είτε είναι νοσοκόμα, είτε είναι είτε οποιοδήποτε επάγγελμα και να έχει, όταν επιβάλλεται μέσα από το επάγγελμα και τις ανάγκες του επαγγέλματος να φοράει είτε φόρμα, είτε ακόμη και παντελόνι. Ε, όταν ε, ε, η γυναίκα επίσης κάνει αθλήτε, όταν αθλείται, παίζει μπάσκετ μία νεαρά κοπέλα ή άλλη, οποιοδήποτε άλλο άθλημα αν κάνει βεβαίως μπορεί να φοράει και πρέπει να φοράει φόρμα γιατί υποχρεούται εκ της φύσεως όχι μόνο εκ της διαταγής αλλά εκ της φύσεως απασχόλησής της απασχόλησης αυτής να φοράει φόρμα. Όταν οδηγάει μηχανάκι ε, τώρα όταν οδηγάει μηχανάκι, αυτό ας το κρίνει η γυναίκα. Ε, όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε ιδιαίτερο αυστηροί ή υπέρ των γεγραμμένων, είναι ότι όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώ, τότε ας κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά όταν έχει την δυνατότητα, δηλαδή πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, Λέω παραδείγματος χάρη, πάει μια βόλτα με τα παιδιά της, δεν είναι καλό να φοράει ε, φόρμα μέσα στο σπίτι, δεν είναι καλό να φοράει φόρμα ακόμη και όταν κάνει τις δουλειές της, εφόσον είναι μόνη της. Η απάντηση λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού θα, θα επαναλάβουμε σαν συμπέρασμα, αν και δεν τελειώσαμε όλες τις ερωτήσεις σου αγαπητοί αγγελική είναι ότι με σοφία, που ο Θεός θα δίνει στην χριστιανή γυναίκα και δίνει θα ενδύεται έτσι ώστε να είναι πάντοτε ευάρεστη στο Θεό χωρίς να εξετάζουμε τόσο πολύ τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία αφού ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που θα ήθελα να το διαβάσουμε είναι στην επιστολή ε, του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα Λέγει λοιπόν στο πέμπτο ο κεφάλαιο και στο ένατο εδάφιο αυτό το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη αποτελεί και το κριτήριο της συμπεριφοράς των χριστιανών είτε ανδρών είτε γυναικών. Όθεν λέει ο Απόστολος Παύλος και φιλοτιμούμεθα είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντε να είμεθα ευάρεστοι εις τον Θεό και ότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε να έμπροσεν του βήματος του Χριστού δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθαέπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Άρα λοιπόν αυτό που μας λέει και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού είναι να μην εξετάζουμε τι είναι αμαρτία ή τι δεν είναι με τα αυστηρά χαρακτηριστικά της αμαρτίας όπως περιγράφονται στο Λόγο του Θεού αν και αυτό είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τι ενώπιον του Θεού θεωρείται αμαρτία και τι όχι. Αλλά εκείνο το οποίο ο Θεός μας προτρέπει στην Καινή Διαθήκη είναι να εξετάζουμε να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Να μας αρέσει το περπάτημα, να αρέσει το περπάτημά μας στον Θεό. Γιατί κάποια στιγμή στο τέλος όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας θα παρασταθούμε όλοι οι χριστιανοί, οι άγιοι μπροστά στο βήμα του Χριστού για να απολογηθούμε ώστε να ανταμηθεί έκαστος κατά τα πετραγμένα δια του σώματός του είτε αγαθών είτε κακών. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που και οι σωσμένοι, όλοι οι σωσμένοι χριστιανοί που θα λάβουν μέρος στην Ανάσταση των νεκρών, στην πρώτη Ανάσταση, στην αρπαγή της Εκκλησίας, θα δώσουν λόγο για όλα όσα έπραξαν με το σώμα τους, είτε καλών είτε κακών, για να λάβει έκαστος ημών το μισθό του. Εάν λοιπόν ο χριστιανός αγαπάει τον Χριστό τότε θα πρέπει επειδή ακριβώς τον αγαπάει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ευαρεστείτε ο Χριστός στη ζωή του πρώτον δεδομένου δε ότι και η μισθαποδοσία του στον ουρανό θα εξαρτηθεί από το πόσο ήταν ευάρεστη η καθημερινή ζωή μας ενώπιον του Θεού αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, εάν πράγματι είναι σωστό και βάζω το εάν ότι η ανδρική εν γέννη ενδυμασία αποτελεί βδέλυγμα στα μάτια του Θεού δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει η σωτηρία μας που θα έλεγα αφρόνος ότι δεν κινδυνεύει αλλά σίγουρα από αυτό εξαρτάται εμπολής και από αυτό η μισθαποδοσία μας. Εάν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ευλογημένοι στον ουρανό, καθώς λέει η Γραφή «Αστήρα από αστέρος διαφέρει κάτι δόξα», ευλογημένοι στον ουρανό, στους αιώνε των αιώνων, τότε με μεγάλη προσοχή θα πρέπει πιστεύω να φροντίζουμε την καθημερινότητά μας, καθώς επίσης και την ενδυμασία μας. Ολοκληρώνοντας τις ε, ερωτή σου αγαπητή Αγγελική, διαβάζω ε, και τα κοριτσάκια τα μικρά από πόσο χρονό θα πρέπει να φοράνε μόνο φούστα, γιατί τα παιδάκια είναι απρόσεκτα όταν παίζουν, μπορεί να λερωθούν, να κτυπήσουν και άλλα πολλά. Ό,τι ακριβώς είπαμε αγαπητή Αγγελική και αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι ισχύει στις γυναίκες, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα κοριτσάκια τα μικρά. Γιατί αν τα κοριτσάκια τα μικρά τα μαθαίνουμε να φορούν παντελόνια στη μικρή ηλικία, αναρωτιέμαι, και το έχω δει βέβαια στην πράξη, σε ποια ηλικία θα τους πούμε δεν πρέπει και θα το δεχτούνε. Και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια και έχουν μάθει να φοράνε το παντελόνι, πολύ δύσκολα θα το βγάλουνε. Όταν βέβαια παίζουν ή αθλούνται ή οτιδήποτε θα μπορούν να φοράνε μια φόρμα όπως και γυναίκα. Άρα λοιπόν με την ίδια σοφία, με την ίδια κρίση, με την ίδια σοφροσύνη που λέει ο Λόγος του Θεού, όπως δηλαδή με σοφία και με σύνεση η γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια ενδύεται και φροντίζει να ευαρεστεί πάντοτε τον Χριστό στη ζωή της και με την, και με την ενδυμασία της, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να φροντίζει και τα παιδάκια της να ευαρεστούν εις τον Θεό γιατί αυτήν την μητέρα βαρύνει και η ενδυμασία των κοριτσιών, των μικρών κοριτσιών. Και αν μάλιστα στους πρεσβύτερους ο Λόγος του Θεού λέγει σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος πρεσβύτερος να κυβερνά τον εαυτού οίκον με σοφία και να έχει τα τέκνα του εις υποταγή με τα πάσης σεμνότητος, Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ενδυμασία και ο κανόνας της ενδυμασίας που ο Λόγος του Θεού λέγει με στολή σεμνή, με εδώ και με σοφροσύνη, ο Λόγος του Θεού την α, μεταφέρει αυτούσια και μάλιστα περισσότερο αυστηρά στα παιδάκια λέγοντας μεταπάσεις σεμνότητος. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, Σαν συμπέρασμα η ενδυμασία των γυναικών αλλά βεβαίως και των ανδρών γιατί για τους άνδρες μιλάει ότι πρέπει να είναι κόσμοι, ε, πρέπει ε, το να ενδύονται με όχι πολυτελή ενδυμασία, ε, πρέπει να μην έχουν κόμι. Να είναι κουρεμένοι και καλοχτενισμένοι σε αντίθεση με τις γυναίκες που δεν θα πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά αλλά να έχουν μακριά μαλλιά και χτενισμένα με, σε, με σεμνότητα, με εδώ και σοφροσύνη. Επίσης οι άντρες δεν θα πρέπει να έχουν τίποτα το ψεύτικο επάνω τους όπως και οι γυναίκες. Βαψίματα στα μαλλιά, βάψιμο στο πρόσωπο. Γιατί θα μου πείτε το γράφει πουθενά ο Λόγος του Θεού να μην βάφουν οι γυναίκες τα... Το, τα μαλλιά τους ή το πρόσωπό τους. Δεν το γράφει, αλλά γράφει όμως ότι πρέπει να είμαστε αληθινοί ενώπιον του Θεού. Μία γυναίκα λοιπόν η οποία είναι γκριζομάλα και εμφανίζεται ξανθομάλα, θεωρώ και ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν θέλω να είμαι πέραν του γεγραμμένου αυστηρός, αλλά θεωρώ με βεβαιότητός ότι ε, λέει συνεχόμενο ψέμα, είναι σε μόνιμη αμαρτία, γιατί ισχυρίζεται ότι τα μαλλιά της είναι ξανθά ενώ είναι γκρίζα ή τα μαλλιά της είναι ξανθά ενώ είναι καστανά. Άλλωστε δεν χρειάζεται μια γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της ή το πρόσωπό της για να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά που της έχει δώσει ο Θεός γιατί κατά αυτόν τον τρόπο χάνεται όχι μόνο η ειλικρίνεια αλλά η απλότητα και η αγαθοσύνη τη γυναίκα ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, ώστε μια γυναίκα δεν ευαρεστεί, καθώ και ο άντρα, όταν επιτιδεύεται, όταν αλλοιώνεται. Παραδείγματο χάρη, όταν φοράει περουκίνη, όταν δεν έχει μαλλιά, ή οτιδήποτε άλλο κάνει που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ή του σώματό του. Ε, δεν ευαρεστεί το Θεό γιατί με, μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους εμφανίζεται όχι ειλικρινής. Αυτά λοιπόν για την ερώτησή σου αγαπητή Αγγελική. Αν είπαμε κάτι που δεν άρεσε στο Θεό ζητάμε συγγνώμη. Εάν κάποιοι από εσά έχουν διαφορετικές απόψεις είμαστε έτοιμοι να τις διαβάσουμε αφού μας τις στείλετε στη διεύθυνση του την οποία βλέπετε στην οθόνη σας τώρα και εμείς πάλι θα τις συζητήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες η ώρα μας πέρασε. Σα θυμίζω ότι ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού» είναι μια εκπομπή όπου προσπαθούμε να ανταποκριθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού στις οποιασδήποτε απόψεις, κρίσεις, διαφωνίες, ερωτήσεις μας στέλνετε στην διεύθυνση που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εκπομπή σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια από τον Πατέρα μας Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.